πρέπει να είμαστε εξαιρετικά αφιδωλοί και δεν θα πρέπει να επενδύσουμε, εν πάση περιπτώσει, πολιτικά στο συγκεκριμένο θέμα. Αγαπητέ μου Παύλο, πιστεύεις, δεν ξέρω, πιστεύω ότι αφού θα έχει επιτύχει το στόχο του, μπορεί η ρητορική των μη τι άλλο να αλλάξει. Όχι η ουσία. Εγώ νομίζω, Ανδρέα, θα δώσω ένα παράδειγμα, γιατί νομίζω ότι τα παραδείγματα είναι μόνιμη σταθερά η επιδίωξη της Τουρκίας στην Κύπρο. Η επικυριαρχία της οικονομικά, κοινωνικά και δημογραφικά με την πάροδο του χρόνου του σκοπίσει του νησιού μας. Αυτή είναι η στρατηγική επίδειξη της Τουρκίας, η επαναφορά της Κύπρου υπό την κυριαρχία της, όπως ήταν μέχρι το 1878 κατά κύριο λόγο. Όχι μόνο της Κύπρου. Αυτή πιστεύω η δική μου προσέγγιση μας απλοποιεί λίγο τα πράγματα. Λέει πως ανατέλει ο ήλιος κάθε πρωί, καλή ώρα σήμερα, που μας καλώς σε όλους μας αξίωσε να ξυπνήσουμε και να το δούμε να ανατέλει. Είναι μόνιμη σταθερά για την Τουρκία. Τα υπόλοιπα είναι αφήματα δικά μας για να δικαιολογούμε δικές μας αδυναμίες και προβλήματα τα οποία δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε. Ένα φόβο και τρόμο απέναντι στο λόγο, και δεν λέω για τον κύριο Νουρή, ούτε και για τον κύριο Αναστασιάδη. Μιλώ για το ΑΚΕΛ που το αναφέρει, γιατί θα έρθει ο κύριο Χριστοφίδης, ελπίζω σε λίγο, ότι κινδυνεύουμε με τη διχοτόμηση αν και εφόσον δεν επιληθεί το Κυπριακό. Λες και είναι στο χέρι οποιοδήποτε προέδρου ή οποιασδήποτε πολιτική δύναμη ή των Ελληνοκυπρίων γενικότερα να κάνει κάτι ούτως ώστε να επέλθει λύση. Υπάρχει μια ειδοποιώ διαφορά από αυτό που λέω με αυτό που πρόκειται να συμβεί, εκτιμώ εγώ. Πιστεύω ακράδαντα ότι θα επανεμφανιστεί ξανά ο κύριος Ακεντζή υπό το μανδύα του Αρνιού. Θα βγάλει αυτή του λύκου που φόρεσε το τελευταίο διάστημα με οδηγίες του κύριου Ερτογάν και προφανέστατα τον κύριο Ερτογάν, ο οποίος την ίδια νύχτα που έριχνε, την ίδια χρονιά που έριχνε το ρωσικό αεροπλάνο και έκανε τον ταΐ στον Πούτιν, την ίδια επίσης χρονιά ή την επόμενη, αμέσως επόμενη, έγινε ο καλύτερος φίλος του Πούτιν. Την ίδια στιγμή που κοροϊδεύει τους Αμερικανούς και τους βρίζει, την ίδια στιγμή βεβαίως συνεργάζεται μαζί του για τα δικά του στρατηγικά συμφέροντα. Κατά συνέπεια, ο κ. Ερτογάν θα επιδιώξει η τουρκοκυπριακή πλευρά επανέναρξη των συνομιλίων και σαφέστα θα το κάνει. Ο στόχος όμως είναι αυτός που προανέφερα, δηλαδή η σταδιακή σαλαμοποίηση που το πέτυχαν μέχρι σήμερα, από το 1974 και μετά, όλων των πτυχών του Κυπριακού, κομμάτι-κομμάτι, χρόνο με το χρόνο, κάτω από την δική μας κόπωση και κούραση, να πετύχουν σταδιακά, εάν το επιτύχουν, μέσω της λύσης, την τουρκοποίηση της Κύπρου. Διότι η Τουρκία δεν ήταν ποτέ μετά το 1878 στην Κύπρο. Τους φέραμε δυστυχώς το 60 και το 74 σφραγίσαμε δυστυχώς κάποιοι ανόητοι την παρουσία τους. Δεν πρέπει όμως να παραδοθούμε κατά τη δική μου άποψη μέσα σε ένα κυκαιώνα φρούδων ελπίδων ότι ξέρετε, με τον κύριο Ερτογάν και με αυτά που κάνει μπορούμε να βρούμε μια λύση. Εγώ λέω, δηλώνω δημόσια, 100 φορές να μην βρεθεί τέτοια λύση. Είναι υποχρέωση μας και δεν είναι εθνική μόνο, είναι δημοκρατική μας υποχρέωση. Να προασπίσουμε όλες τις αρχές και αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού, του ελληνικού πολιτισμού, που είναι η δημοκρατία και η ελευθερία. Μάλιστα. Τώρα, την πήγε την κουβέντα εκεί που ήθελα κι εγώ, ο αγαπητός μου Παύλος, σε εξελίξει το Κυπριακό. Μετά από 9 μήνες και περισσότερο ίσως, μετά το ναυάγιο εκεί στον Γκραν Μοντανάη, έγινε η πρώτη συνάντηση. Αυτό το άτυπο δείπνο, το οποίο δεν ήταν και τόσο άτυπο ούτε τόσο κοινωνικό, είχε και ατζέντα από την πλευρά των Τούρκων. Είχε και κόκκινες γραμμές από εμάς, τουλάχιστον από αυτά που δήλωσε ο Πρόεδρος Δημοκρατίας. Είχε διαφωνίες, συμφώνησε ότι διαφωνούν, αλλά είχε συμφωνία για το άλλο φράγματα. Κατά τη δική σου άποψη, αγαπητέ μου Νίκο Νουρή, τι άφησε πίσω το δείπνο αυτό? Αν πάρουμε το δείπνο και το διαβάσουμε, τι αφήνει και τι δίνει για το αύριο? Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι πριν την υλοποίηση του δείπνου, είχαμε συζητήσει πολλές φορές τις προοπτικές του δείπνου. Και επίσης δηλώσαμε ότι κρατούμε μικρό καλάθι, γιατί πολύ απλά με αυτή την ρητορική και αυτές τις εκφάνσεις της τουρκικής πλευράς δεν είχαμε πολλά περιθώρια ή δεν μας επιτρέπεται, χρησιμοποιώντας απλά την κοινή λογική, να πούμε ότι έχουμε πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Λέγαμε ότι θα ήταν ευχάριστη έκπληξη για μας εάν ο Ακεντζή εμφανιζόταν και δεν πρότασε το θέμα της Επιτροπής Φυσικού Αερίου. Λέγαμε ότι θα ήταν ευχάριστο εάν ο Ακεντζή ήταν ξανά ένας Κύπριος συνομιλητής και όχι ένας απεσταλμένος του Ερτογάν. Και βεβαίως, εάν έδειχνε στην πράξη ότι σέβεται αυτά τα οποία συμφωνήσαμε ως κοινότητες κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, για τα θέματα του φυσικού αερίου πάντα μιλώ και αναφέρομαι στις συγκλήσεις Χριστόφια Τσαλάτ αλλά και Αναστασιάδη Ακεντζή, ότι δηλαδή στο ενδεχόμενο μιας ομοσπονδιακής λύσης η Τουρκοκύπρη είναι διασφαλισμένη όσον αφορά τα θέματα της διαχείρισης του φυσικού αερίου. Όλα αυτά λοιπόν ήταν ευσεβοποθισμοί ενδεχόμενα. Ο Ακεντζή εμφανίστηκε όπως ακριβώς
αναμένετο και επομένως η επόμενη μέρα προδιέγραφε ότι και το λέγαμε από την αρχή ότι αν ο Νίκος Αναστασιάδης ήταν άτεγκτος στο συγκεκριμένο δείπνο ενδεχόμενα να μονιμοποιούσαμε και το αδιέξοδο. Αυτό δεν έγινε και είναι ευχάριστο που δεν έγινε. Έγιναν δύο πράγματα. Αφενός μεν συμφωνήθηκε πρώτον ότι διαφωνούν, δεύτερον ότι θα μπορούσε να γίνει μια διερεύνηση του εδάφους από ένα ad hoc απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, κάτι που αντιλαμβάνουμε ότι προωθείται αυτή τη στιγμή. Και ως εκ τούτου, όλα όσα συζητούμε σήμερα έχουν να κάνουν ακριβώς και περιστρέφονται γύρω από το ενδεχόμενο της διερεύνησης με την προσδοκία ότι θα υπάρξει μια διαφοροποίηση από την πλευρά της Τουρκίας για να μπορέσουμε ακριβώς να συνεχίσουμε. Να θυμίσω ότι στο συγκεκριμένο... Να συνεχίσουμε από πού? Να συνεχίσουμε... Εμείς έχουμε ξεκάθαρα δώσει τη θέση μας και είναι κάτι το οποίο θέλω να... και ευχαριστώ για την παρατήρηση, για να το συμπληρώσω, ότι ο Νίκος Αναστασιάδης από την επομένη του Κράντς Μοντανά, του αδιεξόδου του Κράντς Μοντανά, ήταν σταθερός και είναι σταθερός στη θέση του, ότι θέλουμε δύο πράγματα. Να επανέλθουμε στον διάλογο τάχιστα, γιατί ενόσο μένει σε στασιμότητα και είναι στο ψυγείο η διαδικασία του όποιου διαλόγου διολυσθένει το Κυπριακό σε επικίνδυνες ατραπούς. Και κατά δεύτερον, ενδεχόμενη επανέναρξη του συζήτησης θα πρέπει να γίνει από εκεί που μείναμε στο Κράντς Μοντανά, άρα δηλαδή να υιοθετήσουμε και να μην απαρνηθούμε αυτά τα οποία είχαμε συμφωνήσει όλο αυτό το διάστημα. Και βεβαιότατα αυτό το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι έχουμε μια παρακαταθήκη και αναφέρομαι στο έγγραφο Γκουτιέρες το οποίο συντάχθηκε και το οποίο δεν πρόκειται να το αναλύσω αλλά μιλά για πρώτη φορά αναγνωρίζοντας ακριβώς ότι στον πυρήνα λύσης του Κυπριακού το σοβαρότερο πρόβλημα είναι το θέμα της αναγκαιότητας διαφοροποίησης του θέματος ασφάλειας και εγγύσεων, προτάσει την αναγκαιότητα ο Γενικός Γραμματέας για την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός φυσιολογικού κράτους. Αυτά λοιπόν τα δύο θέματα τα κρατάμε ως κεκτημένο και ως παρακαταθήκη της προηγούμενης διαδικασίας και από αυτά θέλουμε να επανεκκινήσει ο διάλογος. Είναι ξεκάθαρη η θέση της δικής μας πλευράς και νομίζω είναι και πολύ λογική, όχι μόνο για την συζήτηση του εθνικού θέματος, αλλά σε κάθε διαδικασία στην οποία κάνεις ένα διάλογο. Εάν εγώ και εσύ διαπραγματευόμαστε για την μεταξύ μας μια εμπορική συμφωνία και σε κάποια στιγμή διακοπή και επανέλθουμε σε ένα μήνα, είναι προφανέστατα θα συνεχίσουμε από εκεί που μείνουμε για να πετύχουμε το βέβαια, εμένα το με προβληματίζει το γεγονός αυτή η αιμονή για το φυσικό αέριο, γιατί φοβάμαι ότι αυτή η αιμονή θα βάλει στο τραπέζι του διαλόγου λίγο πιο μετά και το φυσικό αέριο. Αυτό τουλάχιστον θα επιδιώξουν οι... Αυτό έτσι. Επιδιώκουν, είναι ξεκάθαρο. Ώστε... Το θέμα είναι να βρουν συμπαραστάτες αυτό κάποιους. Ναι, αυτό λοιπόν να θυμίσω και να κλείσω με τούτο, ότι πολύ σωστά το έχεις θέσει. Δεν αμφιβάλλουμε ότι η θέση της τουρκικής πλευράς αυτή είναι, το έχει δείξει άλλωστε. Όμως να θυμίσω ότι σε όλη αυτή την διαδρομή, συμπεριλαμβανομένης και της χθεσινής εξέλιξης με την έκθεση της Κομισιόν, να πω ότι και μετά την Βάρνα, κατά την οποία τέθηκε προς τον ίδιο τον Ερντογάν από τον πρόεδρο Τούσκ η ξεκάθαρη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία βεβαίως απευχόμαστε να χρειαστεί να ενεργοποιήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε, η Τουρκία καλείται, όπως και χθες μέσα από την έκθεση πρόοδου, καλείται ακριβώς να επιδείξει εκείνη τη συμπεριφορά του σεβασμού απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία. Λοιπόν, καλημέρα Χρήστο Χρυστοφίδη. Συζητάμε μετά του δείπνου, να δούμε τι άφησε πίσω και τι προοπτικές δημιουργεί, γιατί πιστεύω ότι το βασικότερο που εμείς πρέπει να δούμε είναι η προσπάθεια δημιουργίας κάποιων, αν μη τι άλλο, συνθήκων επανέναρξης του διαλόγου. Πιστεύεις ότι μπήκαν βάσεις? Καταρχήν ήταν ένα δείπνο το οποίο δεν ήταν και τόσο άτυπο, ούτε τόσο κοινωνικό. Είχε χαρακτήρα και διερευνητικό χαρακτήρα, θα έλεγα, και ουσιαστικό. Κοιτάξτε, δεν ήταν καθόλου κοινωνικό. Έχω πει και πριν το δείπνο ότι όταν η κυρία Σπέχαρ πάει και έρχεται στους δύο ηγέτες, ούτε για να αποφασίσουν τι θα φάνε το κάνει, ούτε το τι θα πιούν. Ήταν πολιτική προεργασία για το δείπνο. Το δείπνο δεν διάνοιξε προφανώς την προοπτική επανέναρξης του διαλόγου. Αντίθετα, θα έλεγα ότι το όλο σκηνικό μάλλον παραπέμπει σε μια επιδείνωση. Το γεγονός ότι εδώ δεν
υπήρξε δυνατότητα να υπάρξει μια κοινή φωτογραφία μεταξύ των, ναι, δύο ηγετών. Τώρα θα μου πείτε αυτά είναι συμβολικά, παίζουν και αυτά όμως το ρόλο τους. Πρέπει βεβαίως για να έχουμε εμείς πλήρη εικόνα να μας ενημερώσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τι ακριβώς έγινε. Από αυτά τα οποία γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα κάποια πράγματα. Πρώτον ότι έγινε κυρίως διάλογος μεταξύ του κυρίου Αναστασιάδη και του κυρίου Ακκιντζή χωρίς την παρουσία των Ηνωμένων Εθνών. Νομίζω τα Ηνωμένα Έθνη έχουν υιοθετήσει μια στάση η οποία λέει το εξής, ότι εμείς είπαμε κάτω από ποιες προϋποθέσεις επαναρχίζει ο διάλογος. Θέλουμε κάλεσμα κοινό από τους δύο ηγέτες. Όταν θα είσαστε έτοιμοι, ελάτε να μας ενημερώσετε. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η στάση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Περιμένουν και να δείξουμε εμείς έτσι, πολιτική βούληση και οι δύο πλευρές και να πούνε αυτοί ερχόμαστε και στέλνουμε και απεσταλμένα. Τα Ηνωμένα Έθνη, νομίζω με τον πλέον σαφή τρόπο, έχουν πει τι περιμένουν. Μάλιστα. Είναι ένα, δύο, τρία πολύ απλά πράγματα. Ελάτε και οι δύο και πείτε ότι είμαστε έτοιμοι και για να είσαστε έτοιμοι θέλουμε να μας πείτε κατά πόσον αποδέχεστε το πλαίσιο Γκουτέρες, ένα. Και δεύτερον, αποδέχεστε να συνεχίσει η διαδικασία από εκεί που έμεινε. Ξεκάθαρα πράγματα σε αυτόν το σημείο, τουλάχιστον τα Ηνωμένα Έθνη, συμφωνεί, διαφωνεί κάποιος, πρέπει να τους καταλογίσει την καθαρότητα της θέσης και της άποψης. Υπάρχει ο κίνδυνος να πάμε σε έναν παρατεταμένο αδιέξοδο και υπάρχει ο κίνδυνος να πάμε και σε κρισιακές καταστάσεις λόγω της συμπεριφοράς της Τουρκίας. Οι κρισιακές καταστάσεις, ξέρετε ότι αν ομιγέννητο υπάρξει παρεκτροπή, είτε τώρα θα είναι ακόμα πιο ευαίσθητα τα ζητήματα λόγω των εκλογών στην Τουρκία, είτε για άλλους στρατηγικούς λόγους της Τουρκίας, υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργήσουν ένα εντελώς καινούργιο σκηνικό και καινούργια δεδομένα στο Κυπριακό. Θέλω όμως να σχολιάσω ένα-δύο ζητήματα. Εγώ θέλω να συμφωνήσω ότι το έγγραφο Γκουτέρες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, είναι σημαντικό. Δεν μπορώ όμως να μην παρατηρήσω ότι όσον καιρόν εμείς έλεγαμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το έγγραφο, είτε παίρναμε απάντηση από το κυβερνών κόμμα και την κυβέρνηση ότι αυτό το έγγραφο δεν έχει να κάνει με τις εγγύσεις και την ασφάλεια, είτε ποτέ δεν δόθηκε μια λογική εξήγηση γιατί αυτό το τόσο σημαντικό έγγραφο εκείνο το κρίσιμο βράδυ δεν συζητήθηκε όπως έπρεπε να συζητηθεί. Και θέλω να ολοκληρώσω με δύο σύντομα σημεία, αγαπητέ μου Ανδρέα. Το πρώτο, μιλώντας για την ανάγκη σωστών εκτιμήσεων, εγώ είχα προβλέψει από αυτό εδώ το στούντιο σε συζήτηση με συνάδελφό σας την κυρία Χριστοφίδου ότι στην Τουρκία θα πάνε σε πρόωρες εκλογές. Δεν ήταν βέβαια μια μαντική δυνατότητα, αλλά ήταν αξιοποίηση και αξιολόγηση πληροφοριών, αλλά και των δεδομένων τα οποία υπήρχαν και υπάρχουν. Αυτή η διαδικασία, θέλω να υπογραμμίσω ξανά ότι ενδεχομένως να μας βάλει σε μια πιο κρισιακή κατάσταση, διότι είμαστε σε μια κρισιακή κατάσταση στην Κύπρο και στο Αιγαίο, λόγω της συμπεριφοράς της Τουρκίας. Το δεύτερο, λέγοντας εμείς τι θέλουμε, πρέπει να με όλη τη δύναμη της ψυχής μας να ξεκαθαρίσουμε το εξής και μην νιώθουμε την ανάγκη να το κάνουμε. Για μας η οριστικοποίηση της διχοτόμησης και τα δύο κράτη δεν ήταν, δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ εντός εισαγωγικών λύση. Μάλιστα. Και εμάς μας ανησυχούν όλα αυτά τα οποία ακούονται στο παρασκήνιο που υπάρχουν ως μια ομίχλη πάνω από τις εξελίξεις για το Κυπριακό, το ενδεχόμενο να συζητηθεί η λύση των δύο κρατών. Θα είναι καταστροφή για τον τόπο. Και μια τελευταία κουβέντα, εάν μπει το φυσικό αέριο με άλυτον το Κυπριακό ως θέμα συζήτησης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αυτό θα είναι μάλιστα η ταφόπλακα του κεφαλαίου μάλιστα που ονομάζεται φυσικό αέριο και αξιοποίηση του για την Κύπρο. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, έχει θέσει διάφορα ζητήματα που νομίζω θες να απαντήσεις και το άλλο, μας περιμένουν λέει τα Ηνωμένα Έθνη. Και εγώ λέω ότι μας περιμένουν για να επανέλθω στο διαλόγο, αλλά η άλλη πλευρά μπορεί να σου πει ότι εγώ πάω
με αφετηρία το τέλος της προηγούμενης συνάντησης που είχαμε στο Κρέμα Μοντανά, αλλά βάζω και νέα στοιχεία, όπως είναι το φυσικό έργο, παράδειγμα. Τι θα κάνεις στην περίπτωση αυτή? Δεν θα διαφωνήσω σε πάρα πολλά σημεία από την τοποθέτηση του κ. Χριστοφίδη. Απέναντίας θα πω ότι ιδιαίτερα το κλείσιμο του όσον αφορά το φυσικό αέριο συμφωνώ απόλυτα. Και είναι ένα από του λόγου που δεν θα έπρεπε ο κ. Στασιάδης, και δεν το έκανε, να αποδεχθεί του εκβιασμού. Αλλά σε αυτό το πλαίσιο των εκβιασμού και τη αναγκαιότητα να προασπίσουμε κάποια πράγματα όπω προανέφερα, δεν μπορούμε με φοβικά σύνδρομα να προσέλθουμε στι συνομιλίε, διότι σωστά λέει ο κ. Στοφίδης, και γι' αυτό δεν σα είπα ότι συμφωνώ πάρα πολλά, υπάρχει ένα τρομερό κίνδυνο, απίστευτο κίνδυνο τη δημιουργία δύο κρατών στην πορεία του χρόνου, όχι βέβαια αυτή την περίοδο. Στο όνομα αυτή τη μεγάλη ανησυχία, δεν μπορούμε να υποκύψουμε στου εκβιασμού του κ. Ερτογάν και του κ. Ακιντζή. Όπω σωστά είπε ο κ. Στοφίδης, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε για παράδειγμα, τη συζήτηση του θέματος φυσικού αερίου πριν από τη λύση του Κυπριακού. Κατά συνέπεια, θα πρέπει εκεί να δούμε εναλλακτικές προτάσεις. Εκεί πάει το πράγμα όμως. Σε ποιες από τις δύο πλευρές, η συζήτηση του φυσικού αερίου, τα δύο κράτη. Φυσικό αέριο. Έχω την εντύπωση ότι ο κ. Στασιάδης δεν το έχει αποδεχτεί. Επομένως, εάν παραμείνει πιστός σε αυτό που ο ίδιος διακηρύττει, δεν βρίσκω τρόπο, δηλαδή με ποιο τρόπο θα επανέλθει στο τραπέζι των συνομιλιών και το θέμα του φυσικού αερίου ως ένα άλλο δώρο της δικής μας πλευράς στην Τουρκία. Γιατί περί της Τουρκίας πρόκειται αυτή η περίοδο. Το επόμενο που θέλω να πω όμως είναι να έχω και μια πρόταση να υποβάλω. Υπάρχει ανάγκη πλέον σε αυτά τα δεδομένα που σωστά περιέγραψαν και δύο συναδελφοί, να δούμε επιτέλους τον ελληνισμό στο σύνολο του να σκέφτεται και εναλλακτικούς τρόπους ανταποδοτικών κινήσεων απέναντι σε κάθε κίνηση της Τουρκίας. Και επαναλαμβάνω ότι υπήρχε μια σοβαρή πρόταση από τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Δεν είναι του Νικόλα Παπαδόπουλο. Ήταν η πρόταση, την ονομάζεται διαφορετικά τότε ο Μακαρίς, ο Γλάφκος, ο Κλειδίδης. Πανεθνική πολιτική. Και όταν λέμε αυτό, προσεκτικά, δύο κράτη σε μια κοινή πορεία με κοινό αντίπαλο και εχθρό, ο οποίος επιβουλεύεται και την κυριαρχία μας και της Ελλάδος και της Κύπρου, να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Έχουμε σημαντικά όπλα στη φαρέτρα μας. Είναι και οι δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η Ελλάδα και η Κύπρος. Έχουμε τρομερές συμμαχίες. Εναλλάσσεται η κατάσταση τόσο ρευστή στην περιοχή μας, με τα όσα γίνονται στη Συρία, όπου κανένας δεν γνωρίζει πού θα καταλήξει αυτή η πολύ περίεργη πορεία με τα αθώα θύματα στον πόλεμο της Συρίας. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να λειτουργούμε κάτω από το φόβο ενός κινδύνου που είναι υπαρκτός, πραγματικά είναι υπαρκτός, ούτως ώστε να παίρνουμε αποφάσεις. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε αυτή την περίοδο, λίγο πριν το τέλος και μπροστά μας να μεγαλώνει ο κίνδυνος των δύο κρατών, οι δύο κυβερνήσεις, οι πολιτικές ηγεσίες του τόπου να δημιουργήσουν εκείνο το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και Στρατηγικής, όπου οι ειδικοί. Γιατί τα κελέχη, για παράδειγμα, θέλω να το πω ως παράδειγμα, είχε τουλάχιστον, εξ όσο γνωρίζω, είχε μια ομάδα καλή τουρκολόγων, ειδικών επιστημών, οι οποίοι τους ενημέρωναν. Ο κύριος Χριστοφίδης μας είπε λίγο πριν από αρκετό καιρό στη Χριστοφίδου, έκανε μια εκτίμηση βασιζόμενο στα στοιχεία που του έδιναν. Αυτός ακριβώς θα είναι ο ρόλος του στη Βουλή Στρατηγικής. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η ιστορία με το Εθνικό Συμβούλιο, όπου κάποτε το αποκάλεσα κογκλάβιο των 6 και στη Βουλή και στο Προεδρικό και παρεξηγήθηκα. Δεν έχει υβριστική διάθεση η αναφορά μου σε αυτό. Επιστημονική προσέγγιση. Μα για όνομα της Ευρωπαϊκής Παναγίας, δηλαδή όλες οι υπόλοιπες χώρες στον κόσμο το κάνουν. Εμείς αποφασίζουν 6 πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι έχουν εκείνη τη σοφία να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις μιας παγκόσμιας μετάλλαξης στο τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή. Είναι επικίνδυνο και μόνο που το συζητούμε να μην το αντιλαμβάνονται όλοι. Μάλιστα. Νίκο Νουρή, με την Ευρώπη λιγάκι τώρα να δω το θέμα, καρότο και μαστίγιο εγώ βλέπω τι γίνεται. Από τη μία, ας πούμε, η Κομισιόν αθώνει την Τουρκία για τον Κρέμα Μοντανά και από την άλλη έρχεται και βγάζει μια απόφαση, μια σχέδιο εκεί για τη Κομισιόν για την Τουρκία, που ουσιαστικά είναι και το καλύτερο που πήραμε από το 2015. 5. Πώς αυτό δουλεύει το πράγμα τώρα, γιατί από τη μία θα σου πει ο άλλος, εδώ υπάρχει υπόθεση, διότι σε ένα βασικό κομμάτι που ήταν η διαπραγμάτευση στον Κρέα Μοντανά την αθώνει και εδώ τώρα την πιέζει να κάνει πράγματα. Νομίζω ότι δεν έχει διαφοροποιηθεί κάτι τους τελευταίους μήνες. Καταρχήν να πω ότι σχολιάζοντας αυτά που λέχθηκαν προηγούμενα, ότι παρά τις τάσεις και τις τοποθετήσεις της τουρκικής πλευράς, θέλω να δηλώσω την αποφασιστικότητά μας ότι εμείς πρέπει να κυνηγήσουμε και την τελευταία ελπίδα επίλυσης του Κυπριακού, γιατί επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να κάνουμε το παραμικρό βήμα προόδου πέραν από το τραπέζι της διαβούλευσης. Άρα, σε παράλληλη διαδικασία με αυτή την συγκεκριμένη θέση, αυτό το οποίο επιτάσσεται να γίνει και είναι απόλυτα συνυφασμένο και με όσα διαδραματίζονται και θα έρθω στο ερώτημα, η Κυπριακή κυβέρνηση πρέπει να εντατικοποιήσει και έχει ήδη εντατικοποιήσει εδώ και πολύ καιρό
την διεθνή την παρουσία της στο παρασκήνιο της διεθνούς διπλωματίας, ακριβώς γιατί εκεί είναι το ουσιαστικό και το μοναδικό μας όπλο. Θα πρέπει να αποκτήσουμε εκείνα τα αερίσματα πάντα σε πολιτικό επίπεδο που θα δημιουργήσουν συνθήκες πίεσης ή αλλαγή συμπεριφοράς στην Τουρκία. Ένα από αυτά τα αερίσματα, αν θέλετε, ή αποτέλεσμα και των δικών μας πολιτικών τα τελευταία χρόνια, είναι ακριβώς, τις δραστηριοποίησεις εννοώ, είναι ακριβώς και η έκθεση προόδου για την Τουρκία, η οποία χαρακτηρίστηκε από κάποιους ως κόλαφος για την Τουρκία. Νομίζω ότι έχει την δική της συμπεριφορά, βεβαίως δεν λύνει το κυπριακό, για να είμαστε δίκαιοι. Παρά τα αυτά, ρεαλιστικά ομιλούντες και πραγματιστικά, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία, ότι δεν μπορεί να γίνει το παραμικρό βήμα προόδου προς την κατεύθυνση της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας, εάν και εφόσον η Τουρκία δεν συμμορφωθεί με τις κυπρογενείς της υποχρεώσεις. Και είναι γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά που υπάρχει αυτή η ξεκάθαρη λεκτική τοποθέτηση στο συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, υπονομεύεται, αξιοποίηση, λέει, την περιφερειακή σταθερότητα. Εάν το συνδυάσουμε με τα όσα διαδραματίστηκαν στην Βάρνα και πριν από την Βάρνα με τις συνόδους κορυφής, τότε θεωρώ ότι από αυτής της άποψης η Ευρωπαϊκή Ένωση τοποθετείται τουλάχιστον πολιτικά πλέον προς τη σωστή κατεύθυνση εναντί της Τουρκίας. Λύνει αυτό το Κυπριακό? Όχι, βέβαια δεν λύνει το Κυπριακό, γιατί πάρα πολύ απλά θα πρέπει να επιδείξει η άλλη πλευρά εκείνη την απαραίτητη πολιτική βούληση που είναι και συνεφασμένο με αυτό που συζητήσαμε στο πρώτο κομμάτι και θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα παίξει τον δικό του μικρό ή μεγάλο ρόλο και αναφέρομαι στις εκλογές της Τουρκίας, ότι στην μετά τις εκλογές περίοδο ο Ερντογάν θα εμφανιστεί έστω κατά τη διαφοροποιημένος για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Επομένως, σε αυτή την διαδρομή εκτιμώ ότι χρειαζόμαστε όλες τις συμμαχίες και επιτρέψτε μου να πω και να μην θεωρηθεί ότι ευλογούμε τα γένια της κυπριακής κυβέρνησης, της δικής μας κυβέρνησης, αλλά επειδή έγινε πολλής λόγος και μάλιστα από κάποιους, ιδιαίτερα στην αντιπολίτευση, κάποιους στην αντιπολίτευση, επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθούμε, είχαν χλεβάσει τις πολλές τριμερείς, τετραμερείς, διμερείς σχέσεις που καταφέραμε να συμπήξουμε τους τελευταίους μήνες με πολλές παραμεσόγειες χώρες, αποδεικνύεται ότι ακριβώς αυτή την ώρα αυτό ακριβώς έχουμε ανάγκη, όντας μια μικρή και σχεδόν ανύπαρκτη στρατιωτική χώρα. Χρήστο, θεωρώ ότι ζούμε τον απόλυτο παραλογισμό. Δηλαδή, αυτά όλα που συμβαίνουν στη Συρία, η δήθεν παρέμβαση και όλα αυτά τα χτυπήματα για τα χημικά, την ίδια ώρα που στα 7 χρόνια είχαν χαθεί 350.000 ψυχές και δεν είχε νοιαστεί κανένας, η Τουρκία να προσπαθεί να παίξει τώρα ειρηνευτικό ρόλο και πρωτοβουλίες και αυτά. Η Ευρώπη λέει αθώνει την Τουρκία με το κράμα Μοντανά, εδώ μας λέει τώρα η Τουρκία πρέπει να κάνει πράγματα για το Αιγαίο. Δεν ξέρω, βοηθάει όλο αυτό η περιέργεια ατμόσφαιρα το Κυπριακό? Πρόσθεσε και τον αφανισμό των πολέμιων του ISIS, των Κούρδων, από την πλευρά της Τουρκίας, για την οποία η διεθνής κοινότητα σφυρίζει αδιάφορα. Ναι, έχει κάνει εισβολή στο Αφρίν και το παίζει και πουλάει και η ειρήνη. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσδιορίσουμε σε ποιαν εποχή ζούμε. Ναι. Διότι οι πολιτικές αποφάσεις λαμβάνονται, πάντοτε πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον, σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο. Ζούμε σε μια εποχή που ξαναγίνεται εδώ στην περιοχή μας ξαναμοίρασμα των σφαιρών επιρροής και ανασχεδιασμός των συνόρων όλων των κρατών. Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια Ιράκ, Λιβύη, Συρία, την κατάσταση να επιδεινώνεται στην Παλαιστίνη, ενώ πολλοί φοβούμε ότι έτσι από σταθεροποιητικούς παράγοντες θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα τόσο στο Λίβανο όσο και στο Ιράν. Άρα σε μια γειτονιά, που για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε όταν λέμε γειτονιά, να ξέρετε ότι είναι περίπου 100 χιλιόμετρα η Συρία από την πλησιέστερη ακτή της Κύπρου. Σημαίνει η απόσταση περίπου Λευκωσία-Λεμεσός είναι η Συρία από την Κύπρο. Και το Ιράκ, το οποίο μας φαίνεται κάπου από Ανατολή, το να πάει κάποιος από τη Λάρνακα στη Βαγδάτη ή από τη Λάρνακα στην Αθήνα είναι ακριβώς η ίδια απόσταση.
Αυτή λοιπόν είναι η γειτονιά μας, για να έχουμε και μια γεωγραφική εικόνα. Όταν λοιπόν βρίσκεσαι σε μια τέτοια γειτονιά, είσαι ένας μικρός λαός ο οποίος βρίσκεται υπό ημικατοχή και αγωνίζεται για λευτεριά, για να σώσει την πατρίδα του, για να επανενώσει την πατρίδα του, πρέπει κάθε σου κίνηση να είναι σοβαρή, μελετημένη, πραγματιστική και να έχεις τα πόδια σου γερά στο έδαφος. Αλλιώς δεν μπορείς να επιβιώσεις. Είπε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ανησυχούμε από τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Να σταματήσει στην ΑΟΣ της Κύπρου να προκαλεί Τουρκία. Αυτό όντως το λέει. Αλλά αγαπητέ μου Ανδρέα, για την ουσία του Κυπριακού, που για μας είναι το μίσον, τι λέει? Συγχαίρει την Τουρκία για τη στάση της. Λέει ότι η Τουρκία σωστά συνεργάστηκε στον Γκρανς Μοντανά. Και ουσιαστικά αυτό τι σημαίνει? Ότι το καλύτερο που μπορούμε εμείς να πετύχουμε μέσα από μια τέτοια στάση είναι να αντιμετωπίσουμε τις απειλές της Τουρκίας στην ΑΟΣ. Τώρα θα μου πείτε, είναι λίγο αυτό? Καθόλου λίγο δεν είναι, μακάρι να συμβεί. Δεν είναι όμως αρκετό. Εάν όλοι λέμε ότι η Τουρκία έχει μια στάση τέτοια λαθασμένη, απαράδεκτη στην ουσία του Κυπριακού και οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρουν την Τουρκία, εμείς πού θα πάμε, πού θα στραφούμε αύριο για να πάρουμε υποστήριξη στο κύριο που για μας είναι η απελευθέρωση και η επανένωση της πατρίδας? Να στο προεκτείνω λίγο. Ο ειδικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών την επομένη είχε πάει στον Ταβός, την επομένη του Γκρανς Μοντανά, και συνεχάρη τον Ερντογάν για τη στάση του στην. Άρα τι να περιμένουμε δηλαδή? Αυτό το οποίο λέτε ήταν το επόμενο μου σημείο και έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, άρα εμείς φύγαμε από μια διαδικασία για το Κυπριακό με μια Τουρκία πλήρως αποενοχοποιημένη, με τη διεθνή κοινότητα να την συγχαίρει για τη στάση της. Η Τουρκία από τότε μέχρι σήμερα τι κάνει στην Κύπρο? Εμβαθύνει την κατοχή και τη διχοτόμηση, δημιουργεί νέα τετελεσμένα. Κανείς δεν αντιδρά στη διεθνή κοινότητα επί της ουσίας του Κυπριακού. Ο Γενικός Γραμματέας Δίδη εύχεται καλή τύχη σε βόρειους και νότιους στην Κύπρο και ουσιαστικά ανύπτυτας χείρας για το τι θα γίνει παρακάτω. Λέει, εγώ είπα τις προϋποθέσεις μου, είναι η μπάλα στα πόδια σας. Το πώς έχει διαμορφωθεί αυτή η εικόνα, εμάς πρέπει να πω ότι μας προβληματίζει πάρα πολύ. Διότι αν δεν έχουμε καταφέρει, μιλούμε όλοι ότι πρέπει να στριμώξουμε την Τουρκία, έτσι, σωστά. Εάν μέσα από τη διαδικασία της ουσίας του Κυπριακού, το αποτέλεσμα, το αποάβγασμα, είναι η διεθνής κοινότητα να συγχαίρει την Τουρκία, σημαίνει ότι κάπου υπάρχει πρόβλημα. Ίσως και εμείς κάπου δεν εγκάμαμε σωστά αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουμε. Διότι αν αυτή είναι η εικόνα, εάν η Τουρκία θα συνεχίζει να προκαλεί, εάν η Τουρκία θα συνεχίσει να οδηγεί τα πράγματα σε ένα περατεταμένο αδιέξοδο, όχι μόνο θα μας μείνει η κατοχή και η διχοτόμηση, αλλά θα έχουμε και όλη την διεθνή κοινότητα να χειροκροτεί στο τέλος της ημέρας αυτή την απαράδεκτη τουρκική στάση. Μάλιστα. Ήθελα με τον Παύλο, πιστεύεις ότι όλο αυτό το σκηνικό που έχει στηθεί τώρα στην περιοχή μας, που εμείς βέβαια και αυτό είναι καλό ότι παραμένουμε πυλώνα σταθερότητας, παρόλα αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή, όλα αυτά που συμβαίνουν με το ρόλο που έχει αναλάβει η Τουρκία, με την κατοχή, την επιρροή, τη συμμαχία με τη Ρωσία, ευνοεί το Κυπριακό? Ή τώρα είναι μια φάση και λέμε τώρα. Προφανώς και δεν το ευνοεί, διότι εγώ θα κάνω την κριτική, κατά την ταπεινή μου άποψη βέβαια. Πολύ σωστά ο Χριστοφίδης είπε ότι ποια ήταν η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Ποια είναι η στάση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ποια είναι η στάση των ΗΠΑ. Είναι ποντιοπυλατική, σαφέστατα. Γιατί? Γιατί το γνωρίζουμε όλοι. Θέλω να ξεκινήσω λίγο από το παρελθόν, Ανδρέα. Για τους νεαρότερους ίσως να μην λέει και κάτι, αλλά κρυβόμαστε για χρόνια, για δεκαετίες στο Κυπριακό, πίσω από το φονταμεντελιστή, τώρα ο Φτεχτάς. Κύπρος είναι τουρκική, έλεγε, εγώ θέλω αναγνώριση, δεν συζητούσε. Τι έκανε η τουρκική πλευρά, κάτι τη δική μου άποψη. Ίσως και η κοινωνία ίδια το γέννησε. Στην κατεχόμενη Κύπρο, η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Είχαμε το φαινόμενο Ταλάτ, ένα μετριοπαθής, διαφορετικής προσωπικότητας ανθρώπου και χαρακτήρα από τώρα ο Φτεχτάς, ο οποίος κάτι εμένα εξακολουθούσε ως ένα σημείο
να προάγει τα τουρκικά συμφέροντα στην Κύπρο, γιατί είναι Τουρκοκύπριος. Αλλά την ίδια ώρα, επενδύσαμε όπως και στον κύριο Ακιντζή. Σκεφτόμαστε και καμιά φορά είναι και σχιζοφρενική η συμπεριφορά μας. Λέμε, δεν μπορεί ο κύριος Ακιντζή, για να αφήσω τον κύριο Σταλάτ, να ξεφύγει από την μέγενη του κύριου Ερτογάν και της Άγκυρας, αλλά την ίδια ώρα επενδύουμε πολιτικές πάνω στην δυνατότητα του κύριου Ακιντζή. Σαφέστατα και πρέπει να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Σαφέστατα και πρέπει όποιες κινήσεις πολιτικές γίνονται από τους Τουρκοκύπριους να τις ενισχύουμε. Αλλά ήθελα να ρωτήσω, πήραμε ποτέ Τουρκοκύπριους ή αναδείξαμε θέματα των Τουρκοκυπρίων, εκείνων των λίγων Τουρκοκυπρίων που υποστηρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία σε ευρωπαϊκά σώματα? Έχουμε 6 ευρωβουλευτές. Πήρε ο κ. Μαυρίδης τους 2 Τουρκοκύπριους από την Αμόχωστο, οι οποίοι ψώναν την Κυπριακή σημαία και τους συνέλαβαν κάθε λίγο το κατοχικό καθεστώς. Αναδείξαμε τον κύριο Σένερ Λεβέντ καμιά φορά μέσα από τις διαδικασίες αυτές και τα όσα περιγράφει και για τα κατεχόμενα και για την Τουρκία? Επιδιώξαμε εμείς σαν ελληνοκυπριακή κοινότητα, αλλά και ως Κυπριακή Δημοκρατία, ιδιαίτερα ως Κυπριακή Δημοκρατία, κάτι πολύ σημαντικό, ότι ουσιαστικά υπάρχει μια σχέση ομοιρίας και εγκλωβισμού του κυρίου Ακιντζή της τουρκοκυπριακής κοινότητας? Πώς το αναδεικνύαμε, Ανδρέα? Θα ολοκληρώνω με αυτή την έκφραση. Παίρνοντας χέρι-χέρι τον κύριο Ακιντζή, περιφέροντας το στα σαλόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ομότιμο συνομιλητή μας, ως άνθρωπο ο οποίος παλεύει μαζί μας για λύση του Κυπριακού, όταν υπάρχουν ακόμα Ελληνοκύπροι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ευθύνεται ο κύριος Αναστασιάδης ή ο κύριος Χριστόφιας ή ο κύριος Μαγαρίς ο Παπαδόπουλος για τη μία επιλύση του Κυπριακού. Αυτές οι κινήσεις διεθνώς και οι συνομιλίες που γίνονται και με τους πρέσβεις, που υπάρχει μια άτυπη, αν θέλεις, ή ένα σκοτεινό πέπλο. Τι διαβουλεύεται ο υπάλληλος αρμοστής της Βρετανίας στην Κύπρο με τις πολιτικές ηγεσίες? Εγώ έχω μια απορία. Τι του λένε οι πολιτικές ηγεσίες? Όχι τώρα, διαχρονικά. Ακριβώς για αυτές τις πτυχές του Κυπριακού. Αυτή την ευαίσθητη πλευρά, την οποία δεν αναδείξαμε ποτέ. Πώς περιμένω από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει θέση ή από το Γενικό Γραμματέα των Εθνών, ο οποίος ούτως ή άλλως, ακόμα και στον πόλεμο της Συρίας, όπου έχουμε πόσα έπεσε τα θύματα, 350.000. Και το μόνο που κάνει είναι να ζητεί ως Πάπας, σταματήστε τον πόλεμο, ναι, ειρήνη για όνομα του Θεού. 11 εκατομμύρια στην Κύπρο. Με αυτά τα πλαίσια λοιπόν πρέπει να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί για το πώς το επιδιώκουμε να το λύσουμε το Κυπριακό. Και σαφέστατα δεν μπορεί να λυθεί το Κυπριακό υπό αυτές τις συνθήκες. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς στον κόσμο και αυτός ο κίνδυνος της διχοτόμησης θα πρέπει να μας προβληματίζει σαφέστατα από το πρωί μέχρι τη νύχτα. Αλλά από την άλλη δεν πρέπει να στέλνουμε το μήνυμα είμαστε έτοιμοι να παραδοθούμε στις όρεξεις του κ. Ερντογάν. Φαντάζομαι κανείς δεν το υποστηρίζει αυτό, αλλά και τη Συρία που είπες, μια φίλη χώρα στην Κύπρο εδώ και πολλά χρόνια από το κίνημα των αδεσμεύτων, μια χώρα που ευημερούσε, περνούσε μια χαρά και με ενοχλεί εμένα όταν ακούω, ξέρεις, το καθεστώς Άσαντ. Ναι, αλλά κατάλαβα, να πούμε ακόμα κάτι. Το καθεστώς του Καντάφη και είδαμε τι έγινε. Επειδή όλες οι χώρες έχουν τα συμφέροντα σου και τα εξυπηρετούν, ναι, να κάνουμε και μια αυτοκριτική. Ναι. Μπήκε ο κ. Ερντογάν στο Αφρίν. Έσφαξε, σκότωσε. Μάλιστα. Μπήκε και στο Ιράκ πολλές φορές. Καταγγείλαμε ως Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη συμπεριφορά. Πήραμε θέση δηλαδή. Τοποθετηθήκαμε. Αντιλαμβάνομαι ότι θα βρούμε χίλιες δυο δικαιολογίες. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι και οι υπόλοιπες χώρες συμπεριφέρονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφερθήκαμε ως Κυπριακή Δημοκρατία απέναντι στους Κούρδους. Έχεις δίκιο. Ένα τελευταίο σχόλιο και μετά σε ανοίγω. Ένα τελευταίο σχόλιο, Χρήστο. 30 δεύτερα για να το κλείσουμε. Κοιτάξτε, έχω την άποψη ότι εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε, πρέπει να ξέρουμε πού πατούμε, σε τι στοχεύουμε και να ακολουθήσουμε αυτό το πλάνο με καθαρότητα. Εμείς πρέπει να πούμε στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το έχουμε ήδη κάνει, αλλά δεν ξέρω γιατί προστίθενται αυτές οι ουρές, ότι κύριε Γραμματέα, εμείς είμαστε έτοιμοι για επανέναρξη του διαλόγου στη βάση των θέσεων που έχεις καταθέσει από εκεί που έμεινα. Αν η άλλη πλευρά θεωρεί ότι άλλαξαν τα δεδομένα, θεωρεί ότι πρέπει να βάλει καινούργιες παραμέτρους στη συζήτηση, τορπιλίζει το διάλογο και έχεις υποχρέωση να πεις ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο λόγω της τάσης της τουρκικής πλευράς. Σωστό. Αν αυτό το πράγμα δεν το επιτύχουμε, πολύ φοβούμαι ότι η εικόνα για τους επόμενους αρκετούς μήνες θα είναι η εξής. Θα συνεχίσουμε να έχουμε ένταση. Ο κύριος Ερντογάν, είτε διότι είναι στρατηγική του, είτε διότι θέλει να το αξιοποιήσει για προεκλογικούς λόγους, είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή, θα συνεχίσει να προκαλεί και στο Αιγαίο και στην ΑΟΣ της Κύπρου και ενδεχομένως και αλλού στην Κύπρο. Θα δημιουργούνται κρισιακές καταστάσεις. Εμείς δεν έχουμε σύμμαχους, κανένας δεν θα προστρέξει όπως εφάνηκε
να υπερασπιστεί την μικρή Κύπρο με τη δύναμη που θα είναι ουσιαστικά αποτρεπτική. Η κατοχή και η διχοτόμηση θα συνεχίσουν να εμβαθύνονται και πολύ φοβούμαι ότι σε τούτον τον τόπο σε αρκετά χρόνια θα ζούμε σε μια εντελώς απαράδεκτη και ανασφαλή για εμάς και τα παιδιά μας κατάσταση. Σε ευχαριστώ, Χριστό μου. 30 δεύτερα, Νίκο, από σένα για να κλείσουμε το θέμα. Θα προσπαθήσω. Επέτρεψε μου. Η μόνη μου διαφωνία είναι στο γεγονός ότι ασκείται μια κριτική, κυρίως από την πλευρά του ΑΚΕΛ, το τελευταίο χρονικό διάστημα όσον αφορά το τι, κατά την εκτίμηση του ΑΚΕΛ, δεν έγινε όσον αφορά το Κυπριακό, πάντα μιλώντας, για να προασπίσουμε τα συμφέροντα και να δημιουργήσουμε καταλληλότερες συνθήκες για το θέμα του διαλόγου. Θέλω λοιπόν να θυμίσω εις απάντηση αυτής της θέσης, επειδή εμείς θεωρούμε ότι εκείνα τα οποία γίνονται ιδιαίτερα στο παρασκήνιο και όχι το προσκήνιο με δημόσιες δηλώσεις είναι πάρα πολλά και ήδη κάποια από αυτά φαίνονται και συμπεριλαμβανομένες και τις θέσεις που διαφοροποιείται στην Ευρώπη. Θέλω να θυμίσω ότι είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είμαστε ισότιμο μέλος. Και ως τέτοιο πρέπει να συμπεριφερόμαστε υπεύθυνα. Δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε à la carte. Και είμαι ξεκάθαρος τι εννοώ. Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα και τα προβλήματα που η ίδια η Ευρώπη αντιμετωπίζει, ας πούμε για παράδειγμα με το μεταναστευτικό, σαφέστατα καταλαβαίνουμε και κατανοούμε αυτή την χλιαρή στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι στην Τουρκία, γιατί πολύ απλά υπάρχει αυτό το τεράστιο πρόβλημα για το οποίο κρατά το κλειδί η Τουρκία. Από την άλλη, στο στάδιο που είχαμε ιδιαίτερα τα προβλήματα της εισβολής της Τουρκίας στο οικόπεδο 3, κάποιοι έσπευσαν να πούν, ξέρετε, πρέπει να προχωρήσουμε σε κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία. Πρέπει να θυμίσουμε ότι σωστά, κατά τη δική μας εκτίμηση, η Κυπριακή κυβέρνηση δεν έπαιξε αυτό το χαρτί των κυρώσεων, γιατί πάρα πολύ απλά, ακριβώς λόγω των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα βρεθόμασταν μοιραία και αναπόφευτα απέναντι από τα συμφέροντα των μεγάλων χωρών. Καλώς ήρθατε, κύριε Νουρή. Τελειώνω. Το θέμα που μας προέκυψε πριν από λίγες μέρες, η συμπεριφορά με το χτύπημα στην Συρία των Αμερικανών και των συνεπικουρούντων από τους Βρετανούς και τους Γάλλους. Διατήρησε και κράτησε μια φιλική ουδετερότητα, αν μου επιτρέπετε, η Κυπριακή κυβέρνηση, ιδιαίτερα για παράδειγμα στο θέμα της χρησιμοποίησης των βάσεων. Και θεωρούμε ότι θα ήταν άκομψο τουλάχιστον αυτή την ώρα, εάν καθιονδήποτε τρόπο συνέχιζε η συζήτηση που άνοιξε από κάποιους για το θέμα των βάσεων. Και τελειώνω με το γεγονός, για να θυμίσω ότι ακριβώς η διαχείριση που γίνεται πρέπει να είναι πάντα στο μέτρο των δυνατοτήτων μας και να είναι ρεαλιστική, ότι πριν από λίγες εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Ένωση, με αφορμή τα θέματα κατασκοπίας, πήρε αποφάσεις, απελάσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, Ρώσων διπλωματών. Η Κυπριακή κυβέρνηση, σωστά κατά την δική μας εκτίμηση, απήχε από αυτό το μέτρο, διότι πολύ απλά ήθελε και θέλει να διατηρήσει τις σχέσεις της και την ισορροπία και με τη Ρωσία. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι, και κλείνω, ότι αυτό το οποίο γίνεται σήμερα εκ μέρους μας ως εξωτερική πολιτική είναι μια διαχείριση στην βάση πραγματικοτήτων και δυνατοτήτων, τέτοια που να δημιουργήσει τις καταλληλότερες συνθήκες. Επομένως, θα πρέπει, κατά την δική μας πάντα εκτίμηση, να αποφεύγουμε ακραίες τοποθετήσεις έναντι του οποιοδήποτε όταν εκκολάπτονται διάφορα φαινόμενα. Μάλιστα. Τώρα, βέβαια, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ την Κύπρο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ισότιμο μέλος είμαστε μόνο στα χαρτιά. Δυστυχώς. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητοί κύριοι. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή να μέρα. Πάμε στην Ελεύθερη Αμόχωστο, να πάμε στον Μαρίνο τον Παυλικά. Μαρίνο μου, καλή σου μέρα. Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλημέρα. Στην επαρχία Αμόχωστου. Επικεντρωνόμαστε και σήμερα σε αυτό το θέμα που μονοπολεί το ενδιαφέρον, σχετικά με την κατάσταση του Δημάρχου Παραλιμνίου στο ΤΑΕ Αρχηγείου για τις παρανομίες στις παραλίες. Χθες το Δημοτικό Συμβούλιο του Παραλιμνίου αποφάσισε ομόφωνα την στήριξη του σύσσωμο, τη στήριξη του προς τον Θεόδωρο Κυρίλη σε έκτακτη συνεδρία. Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Παραλιμνίου εκφράζει τη λύπη του που ο Δήμαρχος βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση να διώκεται προσωπικά για εργασίες του Δήμου, οι οποίες εκτελέστηκαν κατόπιν αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού ληφθήκε σχετική νομική γνωμάτευση, σύμφωνα με την οποία οι εργασίες αυτές δεν παραβίαζαν οποιαδήποτε νομοθεσία. Το Δημοτικό Συμβούλιο, συνεχίζει η ανακοίνωση, εκφράζει την στήριξη και την συμπαράστασή του στον Δήμαρχο και στην οικογένειά του και θα είναι, όπως αναφέρεται, σύσσωμο στο πλευρό του σε όλες τις εμφανίσεις στο δικαστήριο. Την παράλληλη στήριξη προς τον Δήμαρχο Παραλιμνίου εξέφρασε χθες και ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Γιάννης Καρούσος.
Ο Δήμαρχος της Αγίας Νάπας σε μακροσκελή ανακοίνωσή του που αναστήθηκε στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χθες βράδυ, διερωτάται για το κατά πόσον οι δήμαρχοι και οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης ενεργούν και λαμβάνουν αποφάσεις ως δήμαρχοι εκλεγμένοι από τον λαό ή ως αυτόνομες προσωπικότητες. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι οι δήμαρχοι στην Κύπρο είναι η σιτζά του Μαύρου, ενώ εκφράζει την στήριξη του προς τον Θεόδωρο Κυρίλη. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιάννης Καρούσος στην ανακοίνωσή του, τι θέλουμε τέλος πάντων δημάρχους που να εκτελούν ή δημάρχους που να τους εκτελούν, ενώ διερωτάται αν θα πρέπει οι δήμαρχοι να σταματήσουν να τα βάζουν με τα κατεστημένα και τα ιδιωτικά συμφέροντα και να σταματήσουν να προσπαθούν να αποκαταστήσουν την νομιμότητα προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Υπενθυμίζει παράλληλα, αφήνοντας και πολλά υπονοούμενα, ότι ο Πυρίλης βγήκε μπροστά σε πολλά θέματα προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, όπως το κόστος των τελών για το χιτή και η ανάληψη των παραλιών από τον ίδιο τον Δήμο. Και τέλος κλείνει την ανακοίνωση λέγοντας προς τον Δήμαρχο Παραλιμνίου ότι έχει την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξή του και ότι θα σταθεί δίπλα του σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και να κλείσουμε με τον Δήμαρχο της Δερίνιας, ο οποίος απάντησε χθες μέσω της εκπομπής Μεσημέρι και Κάτι στις διάφορες αντιδράσεις που ξέφρασαν πολιτικά κόμματα για την διάνοιξη του οδοφράγματος της Δερίνιας και επευκαιρίας του πρόσφατου δείπνου των δύο ηγετών. Όπως υποστήριξε ο κύριος Καραγιάννης, οι αντιδράσεις είναι σεβαστές, ενώ πήρε θέση για το θέμα της μετακίνησης τουριστών προς τα κατεχόμενα, λέγοντας ότι αυτό σήμερα γίνεται και μέσω του οδοφράγματος των Στροβιλιών. Την ίδια ώρα ο Σερδάρα Τάι, αναπληρωτής πρόεδρος της Ένωσης Καταστηματαρχών στην εντός των Τυχών Αμόχωστο, καλεί την τουρκοκυπριακή πλευρά να δώσει συγκεκριμένες ημερομηνίες διάνοιξης των οδοφραγμάτων Δερίνιας και Απλικίου, ενώ αναμένει, όπως είπε, από τους τουρκοκύπριους λεγόμενους αξιωματούχους να δεσμευτούν για την έναρξη λειτουργίας των οδοφραγμάτων. Εντάξει, τώρα, αυτή η ιστορία με τα οδοφράγματα είναι πονεμένη ιστορία από τα παλιά. Έτσι υπάρχει εδώ η άποψη κάποιων που λέει ότι θα έπρεπε να ανοιχθούν σε μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης μεταξύ των δύο κοινοτήτων και η άλλη που λέει ότι κλείστε τα οδοφράγματα. Ακριβώς. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Πάντα θα υπάρχουν τέτοιες απόψεις. Να σημειώσουμε πάντως ότι το οδόφραγμα της Δερίνιας προβλέπεται να ανοίξει την 1η Ιουλίου. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρινό μου. Ραντεβού αύριο το πρωί. Τώρα, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, γιατί έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, έχει να κάνει με την οικονομία του σπιτιού μας, έχει να κάνει με τα οικονομικά μας και έχει να κάνει με κάποιες εξελίξεις όσον αφορά τη φορολογία μας, νέους τρόπους.